Χρειαζόμαστε μια νέα αλλαγή για τους πολίτες, για τη χώρα. Η ανακοίνωση της πρόθεσης του Γιώργου Παπανδρέου να διεκδικήσει την ηγεσία του κινήματος αλλαγής, υποσχόμενος μια νέα αλλαγή, δίνει όχι μόνο μια διαφορετική τροπή στην εκλογική αναμέτρηση του κόμματος, αλλά βάζει και φωτιά στο πολιτικό σκηνικό. Να ξαναγίνει η παράταξή μας μεγάλη και ισχυρή. Πρωταγωνιστής και πάλι των εξελίξεων. Καταλήτης για τη διαμόρφωση μιας προοδευτικής πρότασης διακυβέρνησης. Ύποπτη χαρακτήρισε την αναφορά περί προοδευτικής διακυβέρνησης ο έτερος υποψήφιος Ανδρέας Λοβέρδος, απαντώντας με σκληρό τόνο στον πρώην Πρωθυπουργό. Η δική μου υποψηφιότητα θα καταστρέψει κάθε σενάριο που εξυφαίνεται για μια δίθεν συγκυβέρνηση αναλογικής, Κινάλ, ΣΥΡΙΖΑ και ίσως και Βαρουφάκη. Αυτό το σενάριο που εγώ το βλέπω πια μπροστά μου δεν θα περάσει όσο είμαι εγώ εκεί. Και αν είμαι πρόεδρος, δεν θα γίνεται και συζήτηση γι' αυτό. Ο κ. Παπανδρέου θα πρέπει να το εξηγήσει εάν αυτή η αναφορά τελικά βγάζει τον ΣΥΡΙΖΑ από την απομόνωση. Γιατί αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ στο χώρο μας δεν έχει συνομιλητή. Ότι υπάρχει πάντα και ο στόχος μετά τις εκλογές, αν θα υπάρχουν συνθήκες και για μια προοδευτική διακυβέρνηση στη χώρα. Άρα υπό αυτό το πρίσμα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον όλη αυτή η διαδικασία που είναι σε εξέλιξη. Η κίνηση Παπανδρέου φαίνεται να ανακατεύει ξανά την τράπουλα στο κίνημα αλλαγής, δημιουργώντας νέες συμμαχίες και προκαλώντας αλλαγή τακτικής στους εσωκομματικούς αντιπάλους. Ο Βασίλης Κενγκέρογλου είναι ο πρώτος που εγκαταλείπει την κούρσα διαδοχής, χωρίς να αποκλείεται στην πορεία της διαδικασίας να υπάρξουν και άλλοι. Η απόφασή μου είναι να συνεχίσω από την θέση του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας και να μην συμμετέχω ως υποψήφιος στις διαδικασίες ανάδειξης Προέδρου, συμβάλλοντας με όλες μου τις δυνάμεις στην ενότητα του κινήματος αλλαγής και στην επανασύνδεσή του με την κοινωνία. Η υποψηφιότητα από Παπανδρέου και με τη δυναμική που φέρνει θα είναι μια ανατροπή. Να προσέλθει ο μεγαλύτερος αριθμός πολιτών στην κάλπη για να ψηφίσει. Κάνουμε restart για τη μεγάλη δημοκρατική παράταξη απέναντι σε κάθε συντήρηση. Πριν από λίγο, οι Γιώργος Παπανδρέου, Παύλος Γερουλάνος και Παύλος Χριστίδης κατέθεσαν τις απαιτούμενες υπογραφές για τις υποψηφιότητές τους στην αρμόδια επιτροπή του κόμματος.